Λοιπόν, με ενδιαφέρουν αυτές οι παραδόσεις. Και στις παραδόσεις αυτές, να φανταστούμε δηλαδή τώρα, από την εποχή ακόμα, πολύ πριν την εποχή που ήρθαν οι γελαδάριδες και οι καουμπόιδες, ναι, ναι, οι Ινδιάνοι, όταν μαζευόταν, ξέρω εγώ, γύρω από τη φωτιά, μέσα αυτές τις παραδόσεις μιλούσαν για εκείνους που ήρθαν από τον Ατλαντικό ωκεανό με τα πλοία. Που το θεωρούσαν, ναι, θεό, επειδή ήταν λευκός λαός. Ήταν λευκός λαός. Ενώ οι Ινδιάνοι ήταν ερυθρόδερμοι. Κανελή χρώμα λέγεται εκεί σε εμάς. Και ξέρουμε, πώς το λένε αυτό στη γλώσσα εκεί. Ποιο το. Την κανέλα, αυτό το χρώμα. Κανέλα. Κανέλα. Α, κανέλα. Ναι, ισπανική λέξη. Άμα το ψάχνουμε, είναι λατινικό. Είναι από τα ελληνικά. Να πούμε το εξής τώρα. Καθόταν επομένως εκεί και λέγανε γύρω από τη φωτιά, μιλούσαν για αυτές τις παραδόσεις. Και τα παιδιά το μάθαιναν. Και από στόμα σε στόμα έφτασε δηλαδή αυτή η παράδοση εκεί. Και ξέρουμε βέβαια ότι ο λαός ο οποίος είχε ναυτικό για να κάνει ένα υπερατλαντικό ταξίδι ήταν μόνο οι Έλληνες. Οι Έλληνες. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι αν οι Ινδιάνοι μπαίναν στην πυρόγα και πέρασαν τον ωκεανό και πέραν τους μεάνδρους εδώ, ούτε ποτέ οι Κινέζοι εξεστράτευσαν από την Κίνα στην Ελλάδα. Μόνο οι Έλληνες πήγανε και μετέδωσαν όλο αυτό το πολιτισμό, τα σχέδια κτλ. Λοιπόν, καταρχήν ούτε τα πυρόγα είχαν ανακαλύψει τότε οι Ινδιάνοι, να φανταστείς. Ναι. Όχι μόνο αυτά τα. Αυτά τα είδαμε στην Κρήτη, στην Κνωσό έχει τέτοιες πυρόγες, τέτοιες βάρκες. Λοιπόν. Μωρέ, εσύ κριτικάζεσαι, εγώ σε αυτό. Εσύ κριτικάζεσαι. Μακάρι να ήμουν, μακάρι. Λοιπόν, για πες κι άλλα, Λοιπόν, όπως λέγαμε αυτές τις παραδόσεις για τον τους Έλληνες, ναι, θα σου πω ένα πράγμα τώρα, μπορεί ο κόσμος να είναι δύσπιστο και να μην το πιστεύει. Τώρα, αυτή τη στιγμή, άμα πας, ναι, στην Αίγυπτο, στην αρχαία αγορά της Αίγυπτο, σ' ακούς μερικούς ανθρώπους πολιτές που μιλάνε αρχαία ελληνικά. Μάλιστα. Το ξέρεις αυτό? Γιατί μου το έμαθε κανένα σχολείο? Το λέω αυτό, το κρύβουνε. Το ξέρεις? Γιατί τα κρύβουν όλα αυτά? Δηλαδή καταδύσει ένα βίτσιο πια να κρύβουνε την εξάπλωση του ελληνισμού την αρχαία. Γιατί μισούν τους Έλληνες? Μερικοί. Και μέσα στην Ελλάδα δηλαδή έχει ένα μισθό. Να σου πω κάτι. Αυτοί που μισούν τους Έλληνες πρώτα είναι στο κολφό των Ελλήνων. Στον κόρφο μέσα. Στον κόρφο μέσα. Αλλά μην πεις ονόματα, γιατί όχι, είσαι απάτσι και άμα βγάλεις και το τσεκούρι θα αρχίσει να παίρνεις κεφάλια. Λοιπόν, δεν μου λες. Μου είπες αυτό για την Αίγυπτο. Για καμία άλλη παράδοση. Έτσι δηλαδή εκεί πέρα. Καταρχήν από αυτούς υπήρχε κάποιο παράπονο ή θεωρούσαν οι αρχαίοι Ινδιάνοι ότι τους φέρανε καλά, τους φέρανε πολιτισμό, τους φέρανε πράγματα που διευκόλυναν τη ζωή τους? Λοιπόν, όταν συζητούσαμε αυτά τα πράγματα, ναι, δηλαδή η γιαγιά μου που, ναι, είναι Ινδιάνα, ναι, η γιαγιά σου είναι η Απάτσι, Απάτσι, και ο πατέρας σου είναι Ισπανός. Και όταν συζητούσαμε αυτά τα πράγματα, δεν μας έλεγαν κάτι για κακό για τους Έλληνες, για αυτόν που ήρθε από τη θάλασσα, ναι, γιατί οι Ισπανοί παραχαράσουν πολύ την ιστορία, την, ναι, ελληνική. Ναι. Λοιπόν, έλεγαν όχι, δεν ήταν Έλληνες, ήταν οι Βίκινγκ. Ναι, ενώ εμείς ξέρουμε όταν υπήρχαν οι Έλληνες ότι οι Βίκινγκ υπήρχαν, ούτε τίποτα δεν υπήρχαν. Ήταν οι Βίκινγκ, Ναι, ναι. Μάλιστα, μήπως ήταν οι αρχαίοι Τούρκοι, τίποτα εκεί πέρα. Μα οι Τούρκοι, να σου πω κάτι, οι Τούρκοι ήταν λαός, αυτά που έχω διδάσκει την ιστορία σε εμάς, που δεν παραχωράτε. Τι μάθατε εσείς στον Άγιο Δομήνικο? Για τους Τούρκους, λοιπόν, οι Τούρκοι είναι σε εμάς. Ναι. Είναι όπως είναι παράδειγμα ένα χούφτα λαός, ναι, από διαφορετικά έθνη και δεν, ναι, έχουν κράτη. Ναι. Και λελατούσανε χωριά, σκοτώνανε για να αποκτήσουν κράτο με το έτσι θέλω. Ναι. Δηλαδή, αυτά τα μάθατε στο Άγιο Δομήνικο? Τα μάθαμε εμείς εκεί στο Άγιο Δομήνικο. Εδώ αν τα πούνε αυτά θα ξεσηκωθεί, θα γίνει χαμός. Το ξέρω. Και συγκεκριμένα τους λέγαμε, όπως λένε, όποιο δεν είναι Έλληνας είναι βάρβαρος, ναι, με αυτό συμφωνώ. Συμφωνώ. Για εμάς εκεί στην πατρίδα μου, οι λέξεις οι βάρβαροι μόνο αντιστοιχούν στους Τούρκους. Μόνο στους Τούρκους. Στον Άγιο Δομήνικο. Μόνο στους Τούρκους, ναι, βάρβαροι. Αυτό άμα τα ακούσουν τώρα από την Τουρκία θα διαμαρτυρηθούν στον Άγιο Δομήνικο. Α, διαμαρτυρηθούν, μπορεί να είμαστε δίκιο. Και εμείς στην Τουρκική πρεσβεία τους αγαπάμε, δεν θέλουμε να τους αναχωρούμε εκεί πέρα. Δεν μου λοιπόν, λες, δηλαδή, έτσι... στον Άγιο Δομήνικο μαθαίνουν αυτό μέσα στην ιστορία είναι. Ναι. Να λοιπόν κάτι που πρέπει να λάβει υπόψη η τουρκική πρεσβεία, να πάει και στον Άγιο Δομήνικο να πει τι λέει στην ιστορία. Και αυτό είναι ενδιαφέρον, ας πούμε. Λοιπόν, για πες μου τώρα,
θέλω να έρθω στην παραχάραξη της ιστορίας την οποία σας δώσανε εσάς εκεί. Άντε για τους Έλληνες μάθατε αρκετά. Εκεί, σαν λαό, σαν Άγιο Δομήνικο, σε ποιο σημείο πιστεύεις ότι η ιστορία διαστρεβλώνει? Λοιπόν, εγώ νομίζω αυτή τη στιγμή, παιδιά, έχουμε ένα σύστημα παιδεία από το 1930, το οποίο σύστημα παιδεία δεν έχει αλλάξει. Δεν είναι όπως εδώ πέρα. Εδώ αλλάζει. Που δεν ξέρουν τα παιδιά τι γίνεται και δεν ξέρουν τι να κάνουν και τι μαθαίνουν και τι θα μάθουν. Ναι, ούτε εξετάσεις στο πανεπιστήμιο δεν μπορεί να κάνει. Αλλά μαθαίνουν και άλλα πασχεδίες. Ναι, και τελικά δεν μαθαίνουν τίποτα. Αλλάξουν το ένα, αλλάξουν το άλλο. Σε εμάς εκεί από το 1930 είναι το σύστημα παιδεία ίδιο. Δηλαδή ότι μαθαίνει, θα σε μένει εδώ στο κεφάλι σου. Το Πυθαγόρα είναι, τα θεωρεί, όλα, τριγωνομετρία, τα πάντα διδάσκεται εκεί σε εμάς. Αλλά δεν, εγώ δεν ξέρω τώρα τι στη στιγμή, μπορεί πάλι το ίδιο θα είναι. Τι να έχουν αλλάξει τώρα. Δεν νομίζω, γιατί εκεί πέρα όταν μαθαίνουμε εμείς γραμματική, η λέξη, παράδειγμα, μία συνδικρινίζει, έρχεται από το ελληνικό τάδε. Όπως παράδειγμα η λέξη πέτρα. Α, εκεί σας λέγανε από την ελληνική ναι, λέξη. Έρχεται παράδειγμα. Από την ελληνική λέξη, όπως παράδειγμα η λέξη πέτρα. Από πού βγήκε η λέξη πέτρα και αρχινάει από πέτα, πέτα, πέτο, μέχρι να καταλήξει η λέξη πέτρα ναι. Και λέει έρχεται από το αρχαίο ελληνικό τάδε. Και τα μαθαίνουμε, αυτά έτσι τα μαθαίνουμε. Αλλά εδώ πέρα δεν μαθαίνει τίποτα κανένας. Εδώ τι να μάθεις, εδώ πέρα δηλαδή, εσείς εκεί μαθαίνατε. Πράγματα τα οποία σας έκαναν να αγαπάτε την Ελλάδα, εγώ από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, όλοι οι Λατίνοι, όχι μόνο Άγιο Δομήνικο, όλη η Λατινική Αμερική από το Μεξικό μέχρι κάτω στη Βραζιλία, Χιλή, όλοι αγαπάνε τους Έλληνες. Αγαπάνε τους Έλληνες. Όλοι. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, εγώ όμως, αγαπητοί φίλοι, αναρωτιέμαι, αν το ξέρει αυτό και αν προσπάθησε να το χρησιμοποιήσει για να πάρει ψηφίσματα από τα κοινοβούλια όλων αυτών των χωρών υπέρ των δικαίων ελληνικών θέσεων για την Κύπρο, για το Αιγαίο, το δίκαιο της θάλασσας, έτσι, τα 24 μίλια κτλ. Για το θέμα του ονόματος Μακεδονίας και όλα τα σχετικά. Έκανε τίποτα πάνω σε αυτά το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με όλους τους άξιους, εγώ είμαι σίγουρος και το υπογράφω αυτό, υπαλλήλους εκεί πέρα, τους διπλωματικούς, ώστε να πετύχουμε κάτι σε όλα αυτά. Ο Υπουργός του Τουρισμού, που είναι πάρα πολύ ικανός και άξιος άνθρωπος, αλλά και η κυρία Μπακογιάννη τώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, διότι το Υπουργείο Εξωτερικών, θα πρέπει να καταλάβει η κυρία Μπακογιάννη, δεν είναι μόνο για να αντιδράσει προκλήσεις, αλλά πρέπει να έχει μια ευγενή επιθετικότητα, πολιτισμένη. Έτσι, για να μην νομίζει κανείς να είμαστε επιθετικοί, ξέρω εγώ, και πάμε να καταλάβουμε ποιους και τρομοκρατηθούν μερικοί. Έτσι, πρέπει να έχει μια, να έχει μια επιθετική πολιτική, προτάσσοντας το θαυμασμό των ξένων για τους Έλληνες και τα οπλικά συστήματα που ο ελληνικός πολιτισμός της δίνει στα χέρια της. Λοιπόν, θα ήθελα για τα επόμενα 5 χρόνια, αν και ελπίζω να σε ξαναδώ πιο σύντομα, να έρθεις να μας πεις πράγματα, γιατί σύντομα θα γίνουν πολλά γεγονότα, σε τι πιστεύεις θα δικαιωθεί. Δικαιώθηκες που είπες αυτός ο άνθρωπος, έλεγες τότε. Ναι. Πώς το έλεγες εκείνο? Που νομίζουν λέτε παραμύθια, ναι. Αλλά το και τέλος. Και βγήκανε ένα σωρό πράγματα. Και όλα βγήκανε αληθινά. Και όλα βγήκανε αληθινά. Σε τι πιστεύεις θα δικαιωθείς εσύ, σε τι πιστεύεις θα δικαιωθώ εγώ. Λοιπόν, έτσι σε αυτά τα χρόνια που ζούμε, ο κόσμος είναι δύσπιστο, αλλά αυτοί είναι οι λίγοι που πιστεύουν. Νομίζω θα δικαιωθούμε πάλι σε αυτό που λέμε, που θα έρθουν καλύτερες μέρες για τους Έλληνες, που δεν θα είναι τα πράγματα έτσι πως είναι. Αυτό πιστεύω και αυτό νιώθω. Όλα θα πάνε καλά. Πώς θα γίνουν αυτό, οι πολιτικοί θα το κάνουν αυτό? Όχι, όχι. Κάτι άλλο θα γίνει, κάτι, άλλο, κάτι μεγάλο. Κάτι μεγάλο θα κάτι γίνει, μεγάλο έτσι θα νιώθω. Πιστεύεις ότι αυτοί όλοι οι Έλληνες που λέω εγώ ότι υπάρχουν στην Κίνα, στις Ινδίες, όλοι αυτοί μια μέρα θα ενωθούν, θα έχουν επαφή? Το ξέρω. Όλοι. Όλοι θα μαζευτούν. Είναι πως ένα κομμάτι μαγνήτη, ναι, που ψάχνει να βρει το. Όλοι, όλοι, όλοι. Και το πυρήνα είναι εδώ η Ελλάδα. Το πυρήνα. Ο πυρήνας είναι, είναι εδώ. Όλος ο κόσμος που είναι Έλληνας, που είναι στον κόσμο όλο, θα έρθει στο πυρήνα, όπως μαγνήτη, σιγά σιγά. Θα έρθει σε επαφή, έτσι. Ναι. Όπως... Λοιπόν, ο καιρός γαλλική. Εύχομαι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Που ήρθες και μας είπες αυτά τα πράγματα. Όποτε σου ξανάρθει έτσι να τα πεις. Πολύ ευχαρίστως.
να έρθει εδώ πέρα.